για την καινουρία τη δυνατή, μιλάμε για την καινουρία την εκπαιδευμένη, μιλάμε για την καινουρία του πολιτισμού, της ιστορίας και της παράδοσης. Και ήρθαμε εδώ για να υποδεχθούμε το βιβλίο ενός σεβάσμιου ιερέα μέσα στους τόσο αγαθούς και σεβάσμιους ιερείς που έχει η Κοινουρία, για να υποδεχθούμε αυτό το βιβλίο που κατά την γνώμη των ειδικών ανοίγει πλέον καινούριους δρόμους στη σκέψη, στην έρευνα και κυρίως στη μελέτη της ιστορίας αυτού του τόπου. Και όπως ακούστηκε προηγούμενα από την κυρία Μεταξάρα, αλλά και από τον καθηγητή μας, τον συντοπίτη μας, τον κύριο Φάκλαρη, σημαντικό συνεργάτη μου στο Υπουργείο Πολιτισμού, αυτό το βιβλίο δεν προστίθεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Ανοίγει καινούριους δρόμους στη βιβλιογραφία. Γιατί δεν είναι μόνο η θεματολογία του βιβλίου, είναι η μεθοδολογία που ακολουθεί ο Παπαγιώργης. Σαν όριμος από πολύ καιρό, ήρθε τώρα για να μας δώσει την αιώνια ψυχή της Κοινουρίας, αυτή τη διαχρονική της παρουσία, αυτό το σφίγος που έχει, αυτή τη θέληση για ζωή και για δημιουργία. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Παπαγιώργη. Δεν τον γνωρίζουμε από αυτό το βιβλίο του. Τον γνωρίζουμε από την πληθώρα της αρθογραφίας του. Ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με όλη την θεματολογία της ιστορίας, της παράδοσης, αλλά κυρίως είναι, θεωρώ, ο μεγάλος εργάτης στην προσπάθεια του να ανακαλύψει κοινωνιολογικά το πέρασμα των αιώνων και των χρόνων μέσα στην ψυχή του Κοινουριάτη, μάλλον καλύτερα μέσα από την ψυχή του Κοινουριάτη. Η προσφορά του είναι εξαιρετικά μεγάλη. Τιμά την Εκκλησία. Τιμά την επαρχία μας, τιμά την Κοινουρία μας, τιμά τους πολίτες, τιμά τους πολίτες που πέρασαν. Προετοιμάζει το έδαφος για τους πολίτες που θα έρθουν. Είναι αέναη η αντίληψη του Παπαγιώργη.